Δηλαδή, εγώ αρχίζω να πειράω, εσείς δεν ξέρω τώρα. Είμαστε συνεπείς τουλάχιστον, κύριε Μάτης. Προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς στη δουλειά που έχουμε αναλάβει. Λοιπόν, ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν ξέρω αν στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού το Ερίκος Δινάν θεωρήθηκε ή θεωρείταν ένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά σίγουρα στην πλειοψηφία των 17.000 που νοσηλεύτηκαν δωρεάν ήταν μια ειδική κατηγορία, τζάμπα, ίδρυμα. Είπα για την πλειοψηφία, Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με την δήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τον Υπουργό, τον Ανδρέα τον Ξανθό, μιας και τα πρακτικά ήρθαν στην συνέχεια, αφού είχαμε ξεκινήσει. Θεωρώ ότι είναι παρελκυστική τακτική να παίρνουμε ένα κομμάτι μιας συνολικής τοποθέτησης και να γενικεύουμε αυτό το κομμάτι στο σύνολο του ζητήματος. Δηλαδή, αναφέρθηκε ο Υπουργός στα νοσήλια και αυτό δεν είχε καμία σχέση με το συνολικό θέμα του αν είναι δηλαδή δημόσιο ή δεν είναι δημόσιο το ίδρυμα. Και βεβαίως αναφέρει μετά για την ζημιά στο δημόσιο συμφέρον το ίδιος. Άρα λοιπόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζημιά στο δημόσιο συμφέρον και βεβαίως αν προκύπτει ζημιά από την καταβολή ή μη των νοσηλείων, είναι ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν τα πάρουμε ως μία δωρεά, θα έπρεπε φορολογικά τουλάχιστον να ελεγχθεί εάν οι φόροι φόρους δωρεάς έχουν δοθεί. Είναι κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Μάρτης, είπατε ότι οι ζημιές του Ερίκος Δινάν συνεχώς μεγάλωναν. Ο κύριος Μαρτίνης, όταν ήρθε εδώ, μας είπε ότι τα προβλήματα, τα οικονομικά προβλήματα, ξεκίνησαν για το Ερίκος Δινάν την πρώτη περίοδο που δεν είχε άδεια καλής λειτουργίας. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα και αν αυτό δεν είχε γίνει, δεν θα είχε το ίδρυμα ή το νοσοκομείο τέτοια προβλήματα στη συνέχεια. Ήταν κάτι που ξεκίνησε από την αρχή και συνέχεια, δηλαδή ήταν οι τόκοι και τα δάνεια ή δημιουργούσε ελλείμματα συνεχόμενα εξαιτίας της κακής διοίκησης ή όλων αυτών που είπαμε για τα ρουσφέτια και τις δωρεάν νοσηλείες. Νομίζω ότι τα πολύ σοβαρά προβλήματα, αν θυμάμαι καλά στην πρώτη μας μελέτη, αλλά και την απαληθεύσαμε, ξεκινάνε γύρω στο 7-8. Μέχρι τότε η βάρκα κάπως πήγαινε σωστά. Δηλαδή φαίνεται, παρατηρείται ένα ξεχύλωμα, αν θέλετε, εκεί πέρα γύρω στο 7-8 και μετά χειροτερεύει η κατάσταση. Εδώ πέρα υπάρχουν ένα σωρό από στοιχεία. Πάντως αυτό είναι σε γενικές γραμμές το φαινόμενο. Υπήρξε ένα διάστημα στο οποίο λειτουργούσε σχετικά καλά και ήταν μια ανωδική πορεία. Είχε προβλήματα και με τους ανθρώπους, είχε μια περίεργη τακτική στην επιλογή των διευθυντών των κλινικών και ξέρετε, εκεί πέρα στα ιδιωτικά νοσοκομεία ιδίως, το ποιος διευθύνει τις κλινικές ή τα εργαστήρια έχει τεράστια σημασία γιατί είναι αυτό που λέμε doctor's hospital, δηλαδή φέρνουν και πελάτες αυτοί. Γι' αυτό και το περίφημο σύστημα του συστήσαντος γιατρού, κάτι το οποίο προτείναμε να απαλληφθεί, να βγει από τη μέση. Λοιπόν, φαίνεται ότι σιγά-σιγά κάποια στιγμή, δεν πρόκειται να σας πω πώς και γιατί ξεκίνησε, αλλά εκεί γύρω στο 7-8. Νομίζω ότι χαλάσαν οι σχέσεις μεταξύ του θεραπευτήριου, άρχισαν να φεύγουν οι γιατροί. Ορισμένοι φύγανε, θυμάμαι και ορισμένες περιπτώσεις που φύγανε και πήγανε προς το ιατρικό κέντρο ή πήγανε σε κανένα δυο άλλες κλινικές. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των αυτών και λοιπόν δεν ήταν σε θέση να τους κρατήσει προφανώς. Και έτσι λίγο-λίγο υπήρχε μια απαξίωση. Μάλιστα. Γνωρίζοντας τώρα τα οικονομικά του συγκεκριμένου ιδρύματος και την κατάστασή του και έχοντας μια εμπειρία στο χώρο των ιδρυμάτων, των νοσοκομείων και της υγείας γενικότερα, πώς κρίνεται το τίμημα του πληστηριασμού, αλλά και την όλη
διαδικασία την οποία επιλέχθηκε από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας με το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπέγραψε ο τότε Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, με την Τράπεζα Πειραιώς. Τη διαδικασία, δηλαδή, του πληστηριασμού του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Απάντησα πριν. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να έχω μια ιδραία άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν παρακολούθησα καθόλου την εξέλιξη. Πώς το κρίνετε εσείς, έχοντας μια εμπειρία, όχι το συγκεκριμένο, αλλά κρίνω μια τέτοια διαδικασία, τη θεωρείτε ότι είναι καλή, ας πούμε, ή θεωρείτε ότι είναι μια προβληματική διαδικασία? Δεν ξέρω τη διαδικασία, οπότε, αλλά κρίνω το αποτέλεσμα όσο μπορώ. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ΕΡΙΚΟΣ δεν είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτό. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα θετικό πράγμα, δηλαδή θα μπορούσε να έχει κλείσει. Θεωρώ θετικό το ότι θα καταλήξει, αν καταλήξει, νομίζω ότι η Πειραιώς το πουλάει τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν πουλήθηκε. Όχι. Είναι υποχρεωμένη να το πουλήσει, δηλαδή, λόγω Βασιλείας 2. Λοιπόν, θα καταλήξει κάπου εδώ. Έχει τα λεφτά το δημόσιο να το πάει? Έχει μια μανία λεπτό με το δημόσιο. Δεν επειδή την ο χρόνος περνάει και είμαστε όλοι κουρασμένοι. Λοιπόν, ωραία. Άλλη ερώτηση? Όχι, κύριε. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Τώρα είναι γραμμένοι οι δύο που απουσιάζουν από εδώ. Ας ρωτήσω κ. Δαμακλής τώρα, μια που λείπουν οι άλλοι δύο. Όχι, δεν πειράζει. Καθίστε, θα κάτσω ολόξα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Ιαρόπουλε, η μελέτη σας, της ομάδας σας, κάλυψε τη λειτουργία του ΔΙΝΑΝ από την ίδρυσή του το 2000 ή μετέπειτα? Έχουμε περιλάβει μέσα και στοιχεία νοσηλευτικής κίνησης και οικονομικά στοιχεία από την ίδρυση. Από την έναρξη της λειτουργίας του. Ναι. Συγγνώμη. Προκύπτει ότι κυρίως λέτε στην επιστολή σας, 19 πρώτου του 2012, από το 2000 και μετά, 2007 και μετά, το νοσοκομείο είναι χρεοκοπημένο λόγω της πολιτικής που ακολουθήθηκε από το 2007 και μετά. Και μάλιστα λέτε με τις προτάσεις σας ότι ο στραγγαλισμός ο οικονομικός του νοσοκομείου οφείλεται πρώτον στη διαμάχη με την πιστότερη τράπεζα, τη Μαρφίν προφανώς, και δεύτερον, στην ανεξήγητη εκχώρηση απαιτήσεων. Αν λάβουμε υπόψη, κύριε Λιαρόπουλε, ότι από το 2006 έχουμε εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου με τα τρία μέλη στο ΔΣ, στην διοίκηση του ΔΙΝΑΝ, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό ότι ο μεγάλος ο δανεισμός έγινε τότε, ότι οι απαιτήσεις εκχωρήθηκαν τότε? Πώς το εξηγείται αυτό? Εννοώ με βάση τη μελέτη σας, έτσι. Ναι. Δεν ζητάω την προσωπική σας άποψη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα δεν μπορώ να το δέσω, να το συνδέσω με την όποια αλλαγή έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι τότε ξεκίνησε με κατρακύλα. Ναι, αυτό δεν σας κάνει εντύπωση ότι μέχρι το 2007 δεν έχουμε χρεοκοπία και μόλις εμπλέκεται το δημόσιο στη διοίκηση, αρχίζει η χρεοκοπία? Εκεί δεν θα είχαμε λογικά την εποπτεία και τον έλεγχο του δημοσίου? Αυτή την έννοια δεν είχε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα συνδέσω πάντως αυτά τα δύο σου. Δεν μπορώ να τα συνδέσω. Ενώ στη μελέτη σας δεν περιλαμβάνεται κάτι περί αυτού? Όχι, δεν κάνουμε καμία αξιολογική κρίση. Δεν τα συνδέουμε αυτά τα. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία από το 7 και μετά. Ούτε προσωπικά σας έκανε αυτό κάποια εντύπωση? Υποψιάζομαι ότι εκείνη την εποχή θα μου έκανε, αλλά δεν. Βλέπω εδώ πέρα τη διαχρονική εξέλιξη καθαρού αποτελέσματος του εργαστηριακού τομέα, παραδείγματος χάρη. Από το 9 και μετά έχουμε μεγάλη πτώση. Τώρα,
Ο εργαστηριακός τομέας, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, διευθύνεται από κάποιον. Έχει ένα modus operandi. Κάτι άλλαξε εκεί πέρα και δεν πάει καλά. Τα ζημιογόνα τμήματα κεφαλής, ζημιογόνα τμήματα τομέα κεφαλής και τραχύλου. Πάμε σχάρι, το 2011 πέφτουνε, από το 2010, 11, 12 πέφτουνε. Στο γναθοχειρουργικό, στο οφθαλμολογικό, στο νευροχειρουργικό. Έχουμε κατακλινική, κατά τμήμα, πλήρη στοιχεία για αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα προφανώς εγώ είτε λόγω Αλτσχάιμερ είτε λόγω 73 ετών ηλικίας δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Τότε ήσασταν πιο νέος όμως. Ενώ πριν έρθετε εδώ δεν διαβάσατε την έκθεσή σας ή τις εκθέσεις σας. Για να τα ανανεώσετε στον εγκεφαλό σας. Με πιάσατε σε. Δεν την έμαθα απ' έξω, όχι. Δεν ήταν ανάγκη να την μάθετε απ' έξω. Μια μελέτη θα κάνατε. Τις εκθέσεις σας. Θα μας βοηθούσατε πάρα πολύ αν το είχατε κάνει αυτό, κύριε Λιαρόπουλε. Θα σας βοηθήσει το γεγονός ότι έχετε τη μελέτη μου, οπότε μπορείτε να τη δείτε. Ναι, αλλά κοιτάξτε, έχει διαφορά να ρωτάμε τον συντάκτη μιας μελέτης. Γιατί προφανώς ο συντάκτης μιας μελέτης έχει ασχοληθεί, έχει σκέψεις. Έχει σκέψεις και αυτές γραμμένες. Όχι, αυτό θέλω να πω. Αν αυτό που ενδιαφέρει είναι, αν θυμάμαι απ' έξω, εκεί επαναλαμβάνω. Όχι, δεν σας κάνω τεστ. Βάλτε με κακό βαθμό. Αλλά τέλος πάντων, καλά. Θα σεβαστώ την ηλικία σας, λοιπόν. Ευχαριστώ. Προέκυψε από τη μελέτη της ομάδας σας, κύριε Λιαρόπουλε, ο λόγος για τον οποίο το δημόσιο αποφάσισε να εμπλακεί στη διοίκηση του Ντινάν? Από τη μελέτη μας, όχι, δεν προέκυψε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτήσατε κάποιον. Δεν ήταν και αντικείμενο της μελέτης μας αυτό. Εμείς κοιτάγαμε να δούμε. Μάλιστα. Τι νοσηλευτική κίνηση, τι οικονομικά αποτελέσματα δείχνει, τι το ένα, τι το άλλο και σε ποιο επίπεδο αρτιότητας ήταν η ίδια η του διοίκηση. Τώρα... Άρα, δεν μπορείτε να μας δώσετε και μια άποψη γιατί ο δανεισμός του Ντινάν εκτοξεύεται όταν μπαίνει το δημόσιο στη διοίκησή του? Δεν τα συνδέω, δεν ξέρω αν συνδέεται. Δεν τα συνδέεται. Καλώς. Ο δανεισμός πάντως εκτοξεύεται όταν αρχίζει να χάνει πολλά λεφτά. Ελπίζω ότι σε μια επιστολή που υπογράφεται στις 19 Ιανουαρίου του 2012, για την οποία αναφερθήκατε πριν, η ημέρα που παραιτηθήκατε, νομίζω, ναι. 19 πρώτου του 2012. Σε αυτό που σας διάβασα πριν είναι. Θέλω να μου εξηγήσετε λιγάκι τι σημαίνει στην επιστολή σας ότι ο στραγγαλισμός του νοσοκομείου οφείλεται στη δικαστική διαμάχη με την πιστώτρια τράπεζα και τι σημαίνει ανεξήγητη εκχώρηση απαιτήσεων στην πιστώτρια τράπεζα. Το τι σημαίνει η ανεξήγητη εκχώρηση απαιτήσεων, προφανώς σημαίνει ότι εκείνη την εποχή δεν έβλεπα το λόγο για τον οποίο έπρεπε να γίνει η εκχώρηση των απαιτήσεων. Μα έλαβε δάνειο. Των απαιτήσεων. Έλαβε δάνειο. Ο δανειστής απέτησε εκχώρηση απαιτήσεων. Γιατί τη θεωρείτε ανεξήγητη? Έχετε κάτι να μας πείτε από αυτού? Υπάρχει δηλαδή κάποιος λόγος που χρησιμοποιήσατε όχι, αυτό? Δεν νομίζω ότι μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Δεν θυμάστε? Δεν θυμάμαι ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από το ανεξήγητη. Δεν το θυμάστε επομένως. Άρα κάποιο λόγο θα είχατε προφανώς. Δεν συνηθίζω να γράφω λέξεις χωρίς. Ωραία. Πείτε μου τότε λοιπόν, μήπως θυμάστε η δικαστική διαμάχη με την πιστώτρια τράπεζα γιατί αποτέλεσε στοιχείο του στραγγαλισμού του νοσοκομείου? Δηλαδή έχετε την άποψη ότι αν ο Μαρτίνης δεν έκανε μήνυση και δεν έκανε ανακοπές κατά των διαταγών πληρωμής, ο Βγενόπουλος δεν θα αντιδρούσε όπως αντέδρασε? Αυτό εννοείται? Αυτό εννοώ και είχα παρατηρήσει. Ήταν εδραία η πεποίθησή μου από ακούσματα από τον ίδιο τον Μαρτίνη και μέσα στο Συμβούλιο που μετήχα μια-δυο φορές και απ' έξω, ότι υπήρχε τόσο έντονη η διαμάχη μεταξύ των δύο. Ήταν viral, δηλαδή ήταν σε επίπεδο μένους. Δηλαδή. Λοιπόν, και εκεί πέρα είχα την αίσθηση ότι είχε χαθεί η κοινή λογική. Είναι αυτό που είπατε, δικουμανής προφανώς. Ποιο? Το που ήταν δικομανής που είπατε πριν. Όχι μόνο αυτό. Γενικώς είχε μια πολύ ισχυρή... Το γεγονός ότι ένας εισαγγελέας εφετών δέχτηκε τις απόψεις του κυρίου Μαρτίνη, άσχετα αν παραιτήθηκε μετά από τη μήνυση, δεν σας λέει κάτι? Θα μου έλεγε αν ήμουν νομικός, έτσι πως δεν μου λέει. Ναι, εκφέρεται όμως εδώ μια κρίση, για την οποία πάλι δεν είστε νομικός, αλλά την εκφέρεται.
Ποια κρίση, αυτό το. Αυτή που σας είπα. Το ανεπίτρεπτη. Ότι ο στραγγαλισμός του νοσοκομείου οφείλεται στην ανεξήγητη εκχώρηση των απαιτήσεων και δεύτερον στη διαμάχη τη δικαστική με την πιστότερη τράπεζα. Αυτή δεν είναι νομική κρίση. Όχι, τι είναι. Δεν είναι. Η διαμάχη, οικονομική είναι. Η διαμάχη δεν χρειάζεται. Το βλέπεις με διαγύμνου οφθαλμού το ότι υπάρχει. Ναι, αλλά παίρνετε θέση εδώ ότι ο Μαρτίνης φταίει που υπάρχει διαμάχη και αυτό φέρνει στραγγαλισμό στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων. Καλά, δεν μου απαντάτε. Εντάξει, δικαίωμά σας είναι. Η αίσθησή μου τώρα. Δικαίωμά σας είναι. Από το γεγονός ότι το δημόσιο συμμετέχει από το 2006 στη διοίκηση, σε όλα αυτά που λέτε, στον υπερβολικό δανεισμό, στη διαμάχη κλπ., δεν θα έπρεπε να μπει ένα φρένο από τους τρεις συμμετέχοντες στο ΔΣ του Ντινάν, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε, αν μπορούσε. Η ερώτηση θα την αντιστρέψω, βέβαια δεν είναι ο ρόλος μου, αλλά θα μπορούσε. Τρία άτομα στα. Μα κοιτάξτε, κύριε Ελιαρόπουλε, ήσασταν σύμβουλος διαχείρισης. Δεν μπορούσε. Νομίζω ότι. Είναι μέσα και αυτό οι το κομμάτι. Οι αποφάσεις ήταν δεδομένες. 4-7 όπου χρειαζόταν. 4-3. Εκτός αν μου πείτε ότι την μελέτη την έκανε η ομάδα σας και εσείς απλώς είχατε το. Ας το πούμε την εποπτεία της ομάδας. Να το καταλάβω αυτό. Γιατί σε τίποτα δεν μας απαντήσατε σε σχέση με τη μελέτη. Νομίζω ότι σας απαντήσατε σε πολλά πράγματα. Και εμείς λαμβάνουμε τις απαντήσεις σας όπως θέλουμε. Εντάξει. Αν άκουσα καλά, τελικώς οι εκθέσεις σας ετέθησαν υπόψη των Υπουργών Υγείας? Όχι. Οι εκθέσεις μας υπευλήθησαν στον κύριο Γιώργο Κόπουλο, φεύγοντας στη ηγεσία δηλαδή τότε του Γρήγο Στυράν και έμειναν εκεί. Έχω. Για να μην ρωτήσουμε τα ίδια, μετρέπετε. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε, κύριε Μάρτυρα, με συγχωρείτε, για να μην ξαναρωτήσω εγώ το ίδιο. Είπα, μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, αν ξέρετε. Εσείς το παραδώσετε στην ηγεσία. Εκείνη επικοινώνησε με το Υπουργείο, έδωσε τη μελέτη στο Υπουργείο. Δεν το ξέρω, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά δεν το ξέρω. Δηλαδή, τι έφταξε, αδιαφόρησε το Υπουργείο, αδιαφόρησε η διοίκηση, τι υποθέτεται? Γιατί είναι κομβικό θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι. Κύριε Ελιαρόπουλε. Συνεχίζετε. Αν σας βοηθάει η μνήμη σας, συμμετείχατε ποτέ εδώ στη Βουλή σε Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων περί τα τέλη του 2011? Σε μία επιτροπή, ναι, συμμετείχα. Σε μία επιτροπή. Ήταν παρόν ο κύριος Λοβέρδος? Ήταν παρόν ο κύριος Λοβέρδος. Έχω εδώ μία ανακοίνωση του κυρίου Μαρτίνη ως πρόεδρο του Ντινάν. 7/1/12. Είναι λίγες μέρες πριν την επιστολή παρέτησή σας. Όπου λέει ότι σε συνεδρία της Επιτροπής κλπ. Ο κύριος Λοβέρδος εξέφρασε την πεποίθηση ότι για τη σωτηρία του νοσοκομείου Ρίκους Ντινάν πρέπει πρώτον να αποσυρθώ ως πολιτική αγωγή από τη Μήνυση Καταβγενόπουλο και δεύτερον να αναθέσω στο σύμβουλό του καθηγητή κύριο Λικούργο Λιαρόπουλο για ένα τρίμηνο καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης του νοσοκομείου. Ο καθηγητής, παριστάμενος στην ίδια συνεδρίαση, κληθείς από τον Υπουργό, ανέπτυξε ενώπιον της Επιτροπής το προσωπικό του σχέδιο διάσωσης του Ρίκους Ντινάν. Αληθεύουν αυτά που λέει ο κύριος Μαρτίνης? Αληθεύουν, έτσι. Ναι. Άρα ο κύριος Λοβέρδος ήταν ενήμερος. Ενημερότατος, θα έλεγα. Ποιος? Ο κύριος Λοβέρδος. Ενημερώθηκε. Ναι, προφανώς ήταν ενήμερος ως προς αυτά που. Όχι, γιατί μας είπατε στην αρχή ότι ο κύριος Λοβέρδος δεν είχε ιδέα περί αυτού. Η σύμβασή σας ήταν μεταξύ Ντινάν και ημών. Δεν είναι έτσι. Και μέσω του Πανεπιστημίου. Με ρωτήσατε αν ενημέρωνα εγώ αδιαλείπτω στον Υπουργό. Εγώ λέω άλλο. Στην αρχή. Δεν ρωτήσαμε αυτό, με επιτρέπετε, δεν ρωτήσαμε αυτό. Ρωτήσαμε και ο κύριος Τζαμακλής, παρενέβη και εγώ για να μην ξανακάνω την διαρώτηση. Και. Από ό,τι αποδεικνύεται, διαρκούσεις της εκθέσεως και μάλιστα προς τα τελειώματα, όταν την είχατε στην τάξη, αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο της Βουλής και τα λοιπά, δεν το αρνείστε κι εσείς, ότι. Ήμουν παρόν στην συνεδρία. Ναι, αλλά έγινε συζήτηση ακριβώς πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Ανέπτυξε σχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Ανέπτυξε και σχέδιο. Μάλιστα. Τώρα, δηλαδή θα μας βγάλει τώρα, σας παρακαλώ. Μπορεί ο μάρτυρας, αλλά μπορεί να λέει μπροστά στα μάτια μας ψέματα. Ωραία. Να λοιπόν, φάσκει και να αντιφάσκει. Να δούμε αν αντιλήφθηκε καλά την ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Δεν το ρώτησε ποτέ ο υπουργός τη διαδικασία. Συγχωρείτε. Και έχω και την άδεια σας, κύριε Τζαμακλή. Τι ήταν μελέτη, έτσι. Έχω και την άδεια. Ένα λεπτό να βοηθήσω λιγάκι. Είπε ο κύριος Λιαρόπουλος ότι του τηλεφώνησε ο Μαρτίνης για να κάνει αυτή τη μελέτη. Εδώ προκύπτουν άλλα τώρα. Ότι ήταν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και ότι εκεί αποδέχθηκε ο Μαρτίνης και ο κύριος Λιαρόπουλος
την πρόταση του κ. Λοβέρδου. Τι από τα δύο ισχύει? Η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε μήνες, είχε δύο μήνες αφού είχε αρχίσει η μελέτη. Ακούστε λιγάκι. Τον Οκτώβριο του 2011 είναι η Επιτροπή, κύριε Λιαρόπουλε, και 3/11 του 2011, εσείς το είπατε, υπογράφετε τη σύμβαση. 3/11, μάλιστα. Η Επιτροπή πότε ήταν? Τον Οκτώβριο, τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, ωραία, τότε ταιριάζει. Ναι, αλλά δεν σας πήρε τηλέφωνο ο Μαρτίνης. Αυτό έγινε εντός της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγγνώμη, έγινε παρανόηση. Εγώ δεν είπα ότι με πήρε τηλέφωνο ο Μαρτίνης. Πώς δεν είπατε αυτά? Να διαβάσουμε τα πρακτικά. Κύριε Πρόεδρε, να διαβάσουμε τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή μπορεί να καταθέτει ψέματα, το ένα ψέμα πίσω από το άλλο. Να διαβάσουμε τα πρακτικά. Έλα τώρα, εντάξει. Ναι, θα τα ζητήσουμε τώρα μέχρι να τελειώσει η συνεδρίαση. Από παρακαλούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αν δεν τον γραμματεία κανείς δεν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν δέχομαι να λιδωρούμε έτσι. Να διαβάσουμε τα πρακτικά, τι ακριβώς δείχνει. Ωραία, κρατάμε αυτό. Τηλεφώνησε ο Μαρτίνης και αποδέχθηκε. Εδώ προκύπτουν άλλα, ότι εντός της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε η πρόταση από τον κύριο Λοβέρδο. Ωραία, παραγγέλλονται αυτό και παρακρίμα. Τώρα. Ο κύριος ο γραμματέας. Τελείωσα. Μία τελευταία ερώτηση. Έχετε το λόγο, έχετε το λόγο. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Λιαρόπουλε. Κύριε Μάρτης, μία τελευταία ερώτηση επίσης, παρακαλώ. Διαβάζοντας την έκθεση της ομάδας σας, διαπίστωσα ότι προτείνετε την διατήρηση του κοινοφελούς χαρακτήρα αφού γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Σωστά? Σωστά. Πριν εδώ δηλώσατε, στην αρχή, όταν νομίζω τοποθετηθήκατε μόνο σας, ότι είναι ευτυχές γεγονός η πώληση του Ντινάν. Τι σας έκανε και μεταβάλατε άποψη σε αυτό το χρονικό διάστημα? Δεν μετέβαλα ακριβώς άποψη. Αυτό που έλεγα ότι θα μπορούσε να διατηρηθεί ο κοινοφελής χαρακτήρας εφόσον μπορούσε αυτό το ίδρυμα οικονομικά να σταθεί. Λοιπόν, εφόσον. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορούσε, δεν θεωρώ ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως το ότι άλλαξε. Το ευτυχές γεγονός της πώλησης δεν αντιλαμβάνομαι. Κύριε Παπαδόπουλε, δοκιμάστηκε για αρκετά χρόνια. Κύριε Λιαρόπουλε, το ότι χαρακτηρίσατε ευτυχές γεγονός την πώληση είναι αξιολογική κρίση δική σας. Ναι. Η οποία έρχεται σε αντίφαση με αυτά που προτείνατε στη μελέτη σας. Η ερώτησή μου είναι, τι σας έκανε να μεταβάλλετε άποψη? Η αξιολογική κρίση αυτή διατυπώνεται σήμερα, είναι 2017 και διατυπώνω αυτή την άποψη. Όταν τότε είπα ότι πρέπει, καλό είναι να παραμείνει ως νοσηλευτικό ίδρυμα κοινοφελούς χαρακτήρα, ήταν η λέξη. Αυτό το κατάλαβα, κύριε Λιαρόπουλε. Κοιτάξτε, είστε φύς άνθρωπος, σας παρακαλώ. Σας ρωτώ, ποιο γεγονός σας έκανε να μεταβάλλετε άποψη? Κανένα το ξέρω την αξιολογική κρίση γεγονός σήμερα. Η πάροδος του χρόνου και αντιλήφθηκα ότι τα πράγματα δεν μπορούν να. Γίνατε σοφότερος δηλαδή με την πάροδο του χρόνου. Καλώς, ευχαριστώ. Την αναμονή λοιπόν των πρακτικών, να δώσουμε το λόγο στον κύριο συνάδελφο, τον κύριο Σαρακιώτη.